μπαλκόνι του σπιτιού μου από την πλευρά της κρεβατοκάμαρας βλέπει επί της Χίου και ένα κομμάτι της Εθνικής Αντιστάσεως. Επειδή δεν κοιμάμαι τα βράδια και έχουμε ένα σκυλάκι που κάθε φορά έρχεται από την πλευρά τη δική μου και με ανησυχεί για να τον βγάλω στο μπαλκόνι να ορίσει να κάνει το νούμερο 2, έτσι ήρθε και σήμερα το πρωί τα ξημερώματα και με ανάγκασε να σηκωθώ για να τον βγάλω στο μπαλκόνι. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, βλέπω απέναντι 4 τύπους με κουκούλες, όλοι τους μαύρα σκούρα χρώματα, εκτός του ενός που είχε μπλε σκούρο μπουφάν, απέναντι, στα 10 μέτρα. Μου φάνηκε παράξενο, διότι δεν είδα καμία μηχανή πουθενά, κανένα κράνος, γιατί και εγώ μηχανόβιος είμαι, φοράω κουκούλα, αλλά έχω και το κράνος μου. Και εκείνη την ώρα έριξε την πρώτη ρηπή. Δεν είδα που πήγαν οι σφαίρες. Δεν είδα να χτυπάει την σκοπιά του φρουρού. Ήταν ένας και οι άλλοι τρεις από πίσω του. Άλλαξε θέση, ξαναρίχνει σε δευτερόλεπτα τη δεύτερη βολή, αλλά είδα το Καλάζνικοφ προς τα επάνω, γιατί είδα τις λάμψεις από το όπλο προς τα επάνω. Μόλις τελείωσε και η δεύτερη ρηπή, ξεκινάει ο ένας που είχε το Καλάζνικοφ, τρέχει πρώτος, από πίσω οι άλλοι μπαίνουν στον κήπο της πλαϊνής οικοδομής, περνάνε εδώ επί της Χίου και τρέχοντας προς τα επάνω. Η ηλικία, δεν μπορώ να πω, αλλά από το είδος του τρεξίματος, ένα σαραντάρι δεν τρέχει έτσι. Αυτός που είχε το Καλάζνικοφ το είχε κατεβάσει προς τα εκάτω και έτρεχε και το είδα πεντακάθαρα, διότι τότε άναψε και το φανάρι της ΔΕΗ επί της Χιού, το φως επάνω, δυνατό φως, ωραίο φως, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα ήταν το φως της ΔΕΗ επί της Εθνικής Αντιστάσεως. Κύριε Στεφανίδη. Όταν γίνει το ένα, ανάβει το άλλο. Κύριε Γιάννη, είπανε κάτι μεταξύ τους, φαινόταν κάποιος να είναι ο αρχηγός. Ναι, αυτός με το Καλάζνικοφ. Οι άλλοι ήταν παρατηρητές. Τώρα, γιατί ήταν έτσι όρθιοι, χωρίς να έχουν σκύψει πουθενά, ενώ πίσω τους υπήρχε στην αυλή ένας χώρος που θα μπορούσαν να καλυφθούν εκεί και μόνο τα κεφάλια τους να φαίνονται και να βλέπουν, αυτοί ήταν από πίσω τους σε λιγότερο από ένα μέτρο και κανονικά θεατές. Ήταν σε σημείο που ήταν καλυμμένοι από ότι ο φρουρό, θα μπορούσε να τους βλέπει και ο φρουρός δηλαδή. Γιατί μιλάτε ότι ήταν αρκετή ώρα εκεί. Αρκετή ώρα, όχι, αλλά κοίταξε, εξαρτάται τώρα ο φρουρός που έβλεπε, τι έβλεπε. Ήταν καλυμμένοι πίσω από μια πρασιά, από κάτι. Εκεί έχει αρκετές κολόνες και πράσινο αρκετό. Θα πρέπει να το παρατηρήσεις για να το δεις. Μετά μην ξεχνάς, τόσες ώρες ο άνθρωπος μέσα στη σκοπιά μπορεί να κοιτούσε αριστερά ή ευθεία προς την Εθνική Αντιστάσεως. Μπορεί να μην ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Εσείς τους βλέπετε, πυροβολούν, τελειώνει αυτό το σκηνικό. Πρώτα και, τρέχουνε. Και τρέχουνε. Φοβηθήκατε? Όχι. Εκεί που είμαι εγώ, για ποιο λόγο να ρίξει προς τα εκεί, ποιος ο σκοπός, ποιος ο λόγος. Αλλά είχα και τον μπαλκόνι που τι να πει. Πόση ώρα κουγόλσαν τα πυρά, δηλαδή πόση ώρα... Παιδιά, μιλάτε για τουλάχιστον ένα λεπτό. Τουλάχιστον για ένα λεπτό. Μάλιστα. Και τελειώνει αυτό. Εσείς κατεβήκατε... Μόλις τους έχασα από το οπτικό πεδίο, γιατί εγώ έχω ένα οπτικό πεδίο επί της οδού αυτήνης, 20 με 25 μέτρα. Μετά πλέον είναι τα πεύκα στον κήπο μας και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δω πλέον. Μόλις τους έχασα από το οπτικό πεδίο, φωνάζω το γιο μου να τηλεφωνεί στο 100 και όπως ήμουν με τις πιτζάμες και τα αυτά, τρέχω, κατεβαίνω κάτω, περνάω το δρόμο απέναντι και πάω στο φρουρό. Γιατί άνθρωπος είναι. Τον έχω δει άλλες βραδιές. Μπορεί να αναπιάστηκε ο άνθρωπος, μπορεί να βγει και έξω να περπατήσει, να ξεμουδιάσει. Και αν τον πετύχανε εκείνη την ώρα, δεν ήξερε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος και αν χρειάζεται κάτι. Όταν έτρεξα εκεί, ο φρουρός ξεσκόνιζε τα γόνατά του. Φαίνεται είχε πέσει μέσα στο φυλάκιο στα γόνατα. Και μου φωνάζει, ούτε είχε φοβηθεί, ούτε τίποτα, ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Πίσω από το φυλάκιο, συγγνώμη, πίσω από το φυλάκιο. Και πάω πίσω από το φυλάκιο και λέω γιατί. Λέω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, μπορεί να γυρίσει κάποιος. Σε ένα ενάμιση. Ναι, μόνο γι' αυτό το έκανε, δεν είχε άλλους λόγους. Δεν τον ενδιέφερε αυτόν που είχε βγει έξω στον δρόμο, τον ενδιέφερε εγώ να πάω πίσω από το φυλάκιο.
Και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί κτλ. Και μου λέει, τώρα μπορείς να φύγεις. Μάλιστα. Δώσατε κατάθεση στην αστυνομία. Κανονικότατα. Τι ήταν, σας επέμειναν σε κάποια ερώτηση, σε κάτι. Αν είδα κάτι το παράξενο. Παιδιά, παρόλο που έχω παρατηρητικότητα, δεν είδα κάτι παράξενο, διότι ο σκοπός μου ήταν, με ενδιαφέρε περισσότερο ο φρουρός παρά αυτά τα καθάρματα. Είχατε προσέξει τις προηγούμενες μέρες κάποια... Απολύτως τίποτα. Όχι. Εδώ τώρα μας λέτε ότι ήρθαν εδώ από τυχείου. Μόνο από τυχείου τους συμφέρει να έρθουν, διότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει απευθείας έξοδο προς τη εθνική αντιστάσεω, ούτε διαφυγή από εκεί, παρόλο που έχει ένα άνοιγμα, αλλά έχει οικοδομές. Αυτή η οδός είναι ότι πρέπει από εδώ μπορεί να έρθει δεξιά, μπορεί να πάει απέναντι και έχει τόσα πολλά στενάκια που μπορούν άνετα. Τίποτα εκτός από την οικία του Γερμανού. Ενώ πουθενά η... άλλο. Η εθνική αντιστάσεω. Δυστυχώς δεν έχει πουθενά. Μα είναι, βλέπουμε ότι είναι και οι πρεσβείες. Μόνο στις πρεσβείες. Δυστυχώς έπρεπε να έχει πολύ περισσότερες κάμερες. Έτσι να αισθάνομαι πιο ασφαλής εγώ. Που δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω να φοβηθώ, δεν έχω να κρυφτώ από τίποτα. Αστυνόμευση υπάρχει. Βλέπετε. Περνάνε το 100, ορισμένοι και με πολιτικά οχήματα σταματάνε και στην πρεσβεία. Ανταλλάσσουν, φαίνεται, μερικές κουβέντες. 10 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά και συνεχίζουν το δρόμο τους. 3 η ώρα το πρωί, 3.30 που έγινε αυτό, είναι πολύ μικρή η κίνηση, ιδίως τέτοιες μέρες όπως η χθεσινή, ας πούμε, οι γιορτές και τα λοιπά, η κίνηση δεν είναι. Ιδίως εδώ στους μονοδρόμους δεν υπάρχει τίποτα, νέκρα.